Πώς σχολιάζει ο Μύρωνας Τράτης την αποκαλυπτική κουκλίτσα Mary Boo, Mary Συνατσάκη? Τη Μέρη δεν την έχουμε δει ακόμα, ρε παιδιά μου. Είναι μεγάλο χαρτί. Τι λέει ο Μύρωνας για τη Μέρη του? Τη Μέρη έχουμε να τη δούμε, πώς ήταν χθες? Τι λες? Η Μέρη λέει θα εμφανιστεί με κάτι αποκαλυπτικό, κάτι... Ναι. Αρκετά. Για να δούμε. Δεν σου είχε πει τίποτα, δεν σου είχε αποκαλύψει την εποχή. Όχι, δεν έχω μάθει τίποτα. Τη έχω πολύ εμπιστοσύνη, έχει πάρα πολύ καλό γούστο. Πιστεύω θα είναι πολύ ωραίο, ό,τι και να κάνει. Σίγουρα. Να είμαστε καλά. Τη φαντάζομαι στο πρωινό. Ναι, οπότε όταν ξυπνήσω, ναι, του βλέπω όλου. Είναι όλη η ομάδα πολύ καλή στο πρωινό. Δεν ξυπνά. Είναι λίγο νωρί για μένα. Το λίγο στο τελείωμα. Ξέρω από τη μαγειρική και μετά. Από τον Άκη και μετά. Ακριβώ. Βλέπει. Πρέπει να κάνει. Η Μέρη όταν έκανε πρόβα για να τα φορέσει, έβγαλε φωτογραφία και το έστειλε στο Μύρονα για να εγκρίνει. Για να εγκρίνει ο Μύρωνας αυτό που θα φορέσει. Μπράβο της. Μπράβο, λέει, έχεις πρόβλημα να το φορέσω αυτό. Το θέμα είναι τι φόρεσε η Μέρη. Η Ντούτς έστειλε φωτογραφία στο Χρήστο. Ου, αφήσα κάρτα κορνή. Θα είχε καταστραφεί το κινητό. Το θέμα είναι τι φόρεσε η Μέρη. Τι να σταματήσουμε, ρε Φέη, κάνουμε και λίγο πλάκα. Με αυτά τα μέτρα από χθες το βράδυ να μεγαλώνουν να πεθάνουμε όλοι. Εδώ άσε να κάνουμε λίγο πλάκα, δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Συγγνώμη, θα δούμε τη Μέρη τη φόρεσε? Ή δεν φόρεσε μάλλον. Τον Μύρωνα δεν θα δούμε τη φόρεσε. Οι άντρες δεν θα βλέπουμε. Ο Μύρωνας... Μέρη, τι κάνει η Μέρη στο σπίτι? Μέρη, έχεις να μας δείξεις το κινητό της φωτογραφία? Στο κινητό μου, αφού το έστειλα και στην Αγγελική. Δεν είναι τίποτα, είναι ένα σιλιά κρυθαριώτη. Δεν ήρθε ποτέ το μήνυμα. Καλά, η Αγγελική φορά ένα φόρεμα. Για φέρε. Κοίτα, αυτό είναι το μπροστά. Το πίσω θέλουμε να δούμε. Το πίσω, ας τα μπροστά, Μέρη. Ωραία, ας δούμε το μπροστά πρώτα και άμα μας αρέσει... Αυτό είναι το μπροστά. Ναι, αλλά να το δουν και οι τηλεθεατές. Να το δούμε μεταξύ μας. Μεταξύ μας θα το κάνουμε. Παρέα, παρέα, αλλά... Ποια εδώ η κάμερα τίποτα. Συγγνώμη, τα λεφτά είναι το πίσω. Αυτό είναι το μπροστά. Το μπροστά. Και αυτό... Ωραίο το μπροστά. Απ' την άλλη. Α, αυτό είναι πιο καλό το πίσω, για να δούμε. Το πίσω είναι όλα τα λεφτά. Ένα σίλια κρυθαριώτη. Εσύ, Μέρη, δεν πήγες πίσω. Η Ντούτς έβγαλε το μπροστά, η Μέρη το πίσω. Εντάξει, παιδιά, αυτό είναι σεξ, δεν είναι όλα. Μοιράστηκε, μοιράστηκε. Πολύ ωραία, μπράβο. Ο παπάς τι λέει γι' αυτά? 9 βάζουμε στη Μέρη. 10. Καλά, θα το δούμε και σήμερα. Πάντως, να τα λέμε αυτά, ότι πήρε τον καλό της να ρωτήσει αν της επιτρέπει να το βάλει. Έστειλε ένα MMS. Δηλαδή, δεν έλεγε ο Μύρωνας ό,τι τα έκανες. Αν έλεγε όχι ο Μύρωνας. Συστάγαμε. Όχι με τη Σίλια, με τον Μύρωνα. Και πάμε στη Μαρία Μπεκατόρου, που έκανε και εκείνη μια αναμενόμενη εμφάνιση. Δεν τη γνωρίζετε. Μια αναμενόμενη. Παιδιά, αν δω και την Μπεκατόρου, θα φύγω. Άλλωστε, αν δω την Μπεκατόρου. Την Μπεκατόρου. Η οποία δηλώνει ρουβίτσα και τι λέει, θα συνεργαστεί με τον Αρναούτογλου ή όχι? Ρουβίτσα. Άντε πάλι αυτό με τον Αρναούτογλου. Είμαι καλά. Θα θέλω να τραγουδήσω μεγάλες επιτυχίες από αυτές που έχω πει στο Just, που είχα γράψει ιστορία, ναι. Γράψει ιστορία. Πραγματικά, θα χαιρόμασταν όλοι πάρα πολύ. Χάρηκα κιόλας που δει το τελευταίο επεισόδιο. Κοιτάξτε, ναι, αλλά ένας κύκλος ήταν και ήταν ένα πολύ ωραίος κύκλος και έπρεπε τώρα να τελειώσει. Μαρία, συγκινήθηκες? Πολύ συγκινήθηκα. Θα το ξανά έκανα. Βεβαίως, με πολύ μεγάλη μου χαρά. Ναι. Χαλαρώνω, ξεκουράζομαι το ραδιόφωνο μου, το τηλεάστημα, αυτά. Αυτά. Σε αυτό που κάνει η Νάντια η Μπουλέτα πήγαινες? Ποτέ, ποτέ. Γιατί? Έχω φοβία φοβερή με τα έντομα. Τα φίδια δεν μπορώ, τα ερπετά δηλαδή, δεν μπορώ τους κατσαρίσει με τίποτα. Ποτέ, ποτέ. Ειδιά σε βάζανε μέσα στη γυάλα, τι θα έκανες στο blackout? Θα λιποθυμούσα. Απλά. Ταχυπαλμίες, λιποθυμίες και τα λοιπά. Δεν πιστεύω να συζητήσετε κάποια εκπομπή μαζί με τον Γρηγόρη και να μην μας το λες. Όχι βέβαια. Κάτι για την νέα χρονιά. Όχι βέβαια, όχι, φυσικά και όχι. Λάντι. Για να δούμε και τη φορά. Εγώ έχω ένσταση. Για πείτε μας. Για πες, Ελένη. Φοράγανε απέναντί μου και την έβλεπα όλο το βράδυ. Ήτανε πολύ όμορφη, αλλά ήταν τόσο διαφορετική από το MasterChef Junior και από το στυλ που έχει κάθε... Ωραίο είναι αυτό. Ξένο ρούχο σε ξένο σώμα δηλαδή, ας πούμε. Τόσο πολύ δεν το... Για 6 σας κόβω, Ναι, αλλά πήγε κάπου, δηλαδή δεν πρέπει να... 7, γιατί της πάει. Εξαρτάται και πού πηγαίνουμε όμως, δηλαδή... Συνήθως αυτές τις εκδηλώσεις κάνεις το ανατρεπτικό. Φάνηκε ξένο. Αυτό που της... το στυλ που είχε στο MasterChef Junior της πήγαινε περισσότερο νομίζω. Άρα 7 της βάζω. Δεν μπορούσε να πάει όμως με φορεματάκι εκεί, σε αυτό που είναι πιο ροκ. Όχι, αλλά πήγαινε και στο ακραίο ροκ. Έκανε την ανατροπή. Με την αμερικάνικη σημαία δηλαδή και το... Και δεν είναι και εποχές να φοράμε αμερικάνικες σημαίες, νομίζω. Με το δούνου του τώρα. Είναι πολύ μόδα, έχουν όλα τα μπλουζάκια θα τους πελεύουν. Και εγώ μια τέτοια μπλούζα είδα σήμερα. Παιδιά, το δούνου του εκ των έσω μας πήρε τη χώρα. Πάμε, από τις μπλούζες. Λοιπόν, πάμε, προχωράμε. Στην εμφάνιση του Σάκη Ρουβά που... Και τα σόβρακα, ναι. Να φοράμε σόβρακα αμερικάνικα. Τσίγκι.